Συνεχίζεται η αποκατάσταση των αναχωμάτων στο δέλτα του ποταμού Εύρου που υπέστησαν ζημιές κατά τη χειμερινή περίοδο. Δράση ανέλαβαν τα συνεργεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών στη Δημοτική Ενότητα των Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της αγροτικής οδοποιίας των Φερών γίνονται προκειμένου να το καταστήσουν προσπελάσιμο από τους αγρότες της περιοχής, αφού η διέλευση από κάποια σημεία είναι εξαιρετικά δύσκολη, δυσχεραίνοντας το έργο των αγροτών αλλά και για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της περιοχής. Εκτός από την κατασκευή των αναχωμάτων και κατά βάση της συντήρησης στην οποία είναι αρμόδια η περιφέρεια, γίνεται εδώ πέρα μία πραγματική προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βατότητος των αναχωμάτων για να εξυπηρετούνται οι αγρότες μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν εξαιτίας της χειμερινής περίοδου. Εδώ στο Δέλτα γίνονται εργασίες, όπως βλέπετε, από γκρέιντερ της περιφέρειας. Στόχος είναι να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση αυτών των ζημιών και το επόμενο διάστημα, όπως ξέρετε, ολοκληρώνεται και η διάβαση του μελισσοκομείου και του νεραϊδότοπου και βέβαια έχουμε και παρεμβάσεις στην περιοχή του Πετάλου. Συνολικά 25 εκατομμύρια ευρώ περίπου έχουν διατεθεί ως προϋπολογισμός για την συντήρηση των αναχωμάτων σε ολόκληρο τον νομό Εύρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, αλλά βέβαια απαιτούνται πολύ περισσότερα χρήματα από το ίδιο το κράτος, καθώς έχει την πλήρη ευθύνη και αρμοδιότητα της επισκευής των αναχωμάτων. Εμείς ως περιφέρεια κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διευκολύνουμε τους αγρότες αλλά και τους συμπατριώτες μας. Το αγροτικό δίκτυο των Φερών έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις, τις χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και την επακόλουθη ρήψη άλατος. Πρόκειται για σειρά δράσεων, στις οποίες συμμετέχει και η Αντιδημαρχία των Φερών σε συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να καταστεί όσο το δυνατόν ομαλότερη η κυκλοφορία στην περιοχή. Τα αναχώματα έχουν διπλό ρόλο. Για να προστατεύουν τις καλλιέργειες από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και παράλληλα να διευκολύνουν την μετακίνηση των αγροτών προς τις καλλιέργειές τους, αλλά ιδιαίτερα εδώ στο Δέλτα που βρισκόμαστε και τους πάρα πολλούς επισκέπτες που έχουμε που θέλουν να επισκεφθούν τον όμορφο υδροβιότοπο που έχουμε στην περιοχή μας. Η περιφέρεια βρίσκεται περίπου 3 εβδομάδες με τον Γκρέιντερ της εδώ στον Ανατολικό Βραχίωνα βρισκόμαστε σήμερα. Είναι ο Βραχίωνας που στην ουσία οδηγεί στο τουριστικό περίπτερο από όπου επιβιβάζονται σε βάρκες οι τουρίστες μας για το Δέλτα. Χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά. Είμαστε σήμερα εδώ με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για να δούμε και να συντονίσουμε καλύτερες τις ενέργειες και να δούμε και εμείς από πλευράς του Δήμου τι μπορούμε να κάνουμε για να συνδράμουμε στην περιφέρεια σε αυτό το πραγματικά δύσκολο έργο που έχει. Γιατί να σας πω περιμετρικά, ο Δυτικός Βραχίωνας, ο Ανατολικός Βραχίωνας και το παράκτιο ανάχωμα είναι περίπου 50 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε ότι το μήκος είναι τεράστιο και οι ζημιές που έχει υποστεί το ανάχωμα από το βαρύ χειμώνα που είχαμε είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Το επόμενο διάστημα θεωρώ ότι θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, καθώς θα εργάζεται συνεχώς το γκρέιντερ, ιδιαίτερα επί του ανατολικού αναχώματος μέχρι το παράκτιο ανάχωμα.